Catch it! Μας κοιτάζουν τα νούμερα σε 100 χρόνια να μας σπάσουν τα ρεκόρ. Σε 100 χρόνια να βγει αθλητής να μας σπάσει τα ρεκόρ του παιδιού μου. Δύσκολα. Κάναμε πολύ καλή προπόνηση, προετοιμασία. Είχα τραυματισμό. Πολλά μερικά. Είχα και αντίπαλους πολύ δυνατούς. Να πω ότι σίγουρος δεν μπορώ να πω, αλλά μέσα μου ήθελα πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ άγχος. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ολυμπιάδα της Ατλάντα, η Ολυμπιάδα της εκατονταετηρίδας, η χρυσή όπως την αποκάλεσαν, ολοκληρώνεται τα ξημερώματα στην πόλη της Coca-Cola και του CNN. Ήταν η Ολυμπιάδα που διεκδίκησε πριν από 6 χρόνια και η χώρα μας, που διεκδίκησε η Αθήνα, αλλά χωρίς επιτυχία. Κι όμως η επιτυχία ήρθε από την Αμερική. Τα σίγουρα χρυσά μετάλλια του Πύρου Δήμα και του Ακάκιου Καχιασβίλη, που είδαμε πριν από λίγο, ήταν μόνο η αρχή. Την συνέχεια με τα υπόλοιπα χρυσά και τα αργυρά μετάλλια, καθώς και τα σπουδαία πλασαρίσματα των αθλητών μας, δύσκολα θα μπορούσε να την φανταστεί ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος. Κι όμως όλοι τους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό και δόξασαν τη γαλανόλευκη. Και η χώρα μας τώρα είναι έτοιμη να τους ανταποδώσει αυτή τη δόξα. Είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί και να τους τιμήσει όπως πράγματι τους αξίζει. Απόψε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα επιδιώξουμε να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές της 26ης Ολυμπιάδας από ελληνικής πλευράς βέβαια και όχι μόνο.
Μαζί μας λοιπόν στο στούδιο για αυτή την αναδρομή βρίσκονται η Διευθύντρια Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η κυρία Ελένη Μιχοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο πρωταθλητής μας της Άρσης Βαρών, παλιός πρωταθλητής και αρθρογράφος του φιλάθλου, ο κύριος Ηλίας Μπαζίνας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαζίνα. Καλησπέρα. Και βέβαια ο παλιός διεθνής άσος από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ, έχει περάσει από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ο κύριος Απόστολος Κόντος. Κύριε Κόντο, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε και εσείς την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα. Βεβαίως θα έχουμε στην διάρκεια αυτής της εκπομπής την ευκαιρία να συνδεθούμε και με την Καστέλα για να ακούσουμε τον Κώστα Αλούδη και τον Γιώργο Μαυρωτά, και τον Κώστα Αλούδη, δύο από τους πολίστες που βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Η υπόλοιπη εθνική ομάδα θα επιστρέψει την Τρίτη, καθώς και πάρα πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις με τους απεσταλμένους μας στην Ατλάντα. Να ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, πριν περάσουμε να δούμε τα υπόλοιπα βίντεο με τις επιτυχίες των Ελληνών αθλητών. Ένα πρώτο σχόλιο.